ο Υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ, Κάρλο Ντελτόρο, επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο USS Harry Truman. Έκανε μια δήλωση που πραγματικά θορύβησε τη Μόσχα. Η αποστολή μα στην πραγματικότητα είναι μια προκατακτική κατάσταση μάχη. Υπάρχουν πολλά ρωσικά πλοία και υποβρύχια στη Μεσόγειο σήμερα και γι' αυτό είναι σημαντικό για τον ΝΑΤΟ να έχει δυναμική παρουσία για να τα αποτρέψει. Το μόνο πράγμα που καταλαβαίνει ο Πούτιν είναι η δύναμη. Η αποστολή είναι να δείξουμε όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στου συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι παρά την έλλειψη προθυμία να εμπλακούμε στρατιωτικά για λογαριασμό τη Ουκρανία είναι διαφορετικό θέμα όταν πρόκειται για χώρε εντό του ΝΑΤΟ. Είμαστε εκεί για να το δείξουμε με περισσότερε πράξει από λόγια, τον ίδιο. Δημοσιογραφικέ πηγέ στη Μόσχα τονίζουν ότι είναι σαφέ ότι ο Κάρλο Ντελτόρο ανέβασε το ηθικό του Αμερικανικού προσωπικού αν και ο Biden. Έχει επανειλημμένα πει ότι δεν πρόκειται να παρεύει στη σύγκρουση στην Ουκρανία λόγω των φόβων για μια πυρηνική αποκάλυψη. Τα πολωνικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ ανέπτυξαν μόνιμη δύναμη στη Μεσόγειο ω παράγοντα συνεχού πίεση στη Μόσχα. Το θέμα όμω είναι ότι οι Ρώσοι πίσω από την παρουσία του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ιόνιο βλέπουν σενάριο ζώνη απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία τη στιγμή που το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ετοιμάζει μεγάλη έκταση σχεσία και ένα αέρια επίθεση στην Ουκρανία. Επίση, η Ρωσία, η οποία υποστηρίζει στρατιωτικέ εγκαταστάσει και διαθέτει πολεμικά πλοία και υποβρύχια στην Ανατολική Μεσόγειο σε βάση στη Συρία, έστειλε στη Συρία αεροσκάφη κρούση MiG-31K εξοπλισμένα με υπερηχητικά όπλα, τα οποία είναι ιδανικά για μάχη με ομάδε αεροπλανοφόρων, σε μια κίνηση που απειλεί ευθέω την Αμερικανική γαλλική και ιταλική αρμάδα στην περιοχή μας. Πρόκειται για ένα άκρο επικίνδυνα καταστροφικό σενάριο, όχι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και τις Πέριξ αυτής της χώρες, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμάς.